Αν η ζωή μου ήταν μία συσκευή, θα ήταν σίγουρα ένα τηλέφωνο. Και μάλιστα χαλασμένο. Παριστάνω ότι δεν με νοιάζει, αλλά περιμένω να με πάρει. Αυτό είναι το ελάχιστο για όσα μου έχει κάνει. Και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να γράψω ακόμη και το θέμα που γνωρίζω καλύτερα. Τους λάθος άντρες. Ναι. Έλα, μαμά. Ναι, γράφω τώρα. Ναι, πίτσα. Όχι, δεν θα βγω. Τσακωθήκαμε. Ναι, πάλι. Τι θες, μαμά, τα ίδια θέλαμε τώρα. Έλατε αύριο. Το μωρό καλά. Δώστε μου λίγο στο τηλέφωνο να του μιλήσω. Τι είναι, αγάπη μου? Θα έρθεις αύριο στη μανούλα? Είσαι ένα καλό παιδάκι με τη γιαγιά. Σε έκανε μπάνιο. Ναι, γεια, μαμά. Τα έχει δει όλα η μαμά μου. Με παίρνει κάθε μέρα να μου θυμίσει να φάω, να μην ξενυχτάω και να παντρευτώ. Έλεος. Έλα, μωρό μου. Σπίτι, δουλεύω. Όχι, όχι, τελειώνω. Έρχεσαι? Καλά. Τελικά είδα και από είδε που δεν τον πήρα τη...